δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εναγής Πατρός Ιωάννου, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου της Αγίας Ιωάννου, του Τιμίου Τιμίου επιτελούμε και μάτω τον Αγίου, ελεήξε και σώσε μας, αγαθείς πολλές. Με γνώμονα την παράδοση, έγινε και φέτος η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Απόδειξη το γεγονός πως πέρα από το φλουρί, στην πίτα μπήκαν κανονικά και τα σημάδια. Η σπόρη σιταριού, φασολιών, φακής και άλλων, που ουσιαστικά σηματοδοτούσαν τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν το μοίρασμα της περιουσίας κάθε νοικοκυριού, μαζί με τις ευχές για καλύτερη σοδιά και εν γέννη καλοτυχία για το νέο έτος. Να σας πω και τα σημάδια τα ξέρετε. Είναι η παραδοσιακή ευρύτικη πίτα που κάνουν στα χωριά και είχανε μέσα στην πίτα σημάδια. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος έστειλε εκ νέου μήνυμα ενότητας, επισημένοντας πως στο σύνολό τους οι εκπρόσωποι θεσμών αρχών και φορέων πρέπει να διέπονται από σύμπνοια και νυφαλιότητα με γνώμονα το καλό των πολιτών του νομού Εύρου. Κατά την εύσημη σημερινή μέρα να διατρανώσουμε το γεγονός που είπε λίγο νωρίτερα ο βουλευτής μας, ότι όλοι μαζί είμαστε συγκεντρωμένοι με κοινό στόχο τον άνθρωπο, τον νομό μας, τις ανάγκες του και γενικότερα την υπηρεσία μας προς την πατρίδα μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Μπορεί κάποιος να έχει κάποιες διαφορές, μια διαφορετική αντίληψη, μια τελείως άλλη θεώρηση κάποιων πραγμάτων. Δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό. Και έτσι συνεργαζόμαστε καταθέτοντας ο καθένας την άποψή του και την αλήθεια του, προκειμένου όταν τελειώνουμε να φεύγουμε και να αναγόμαστε σε μια ανώτερη αλήθεια και μια ανώτερη πραγματικότητα. Δεν έχουμε περιθώρια για διχασμούς και για διαφοροποιήσεις, κυρίως δημοσία, να το αντιλαμβάνεται ο λαός μας και να πολλώνεται. Έχουμε ανάγκη συσπυρώσεως, συνεργασίας, συμφωνίας, συμπορεύσεως, γιατί ο στόχος μας είναι ο άνθρωπος και η θεραπεία των αναγκών. Με τις ευχές για μια καλή και παραγωγική χρονιά, ο Σεβασμιότατος εξήρεται μέχρι τώρα συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον Εύρο, εκφράζοντας την ευχή στο σύνολό τους να αξιώνουν δυναμικά στο παρόν και στο μέλλον ό,τι καλύτερο για τους κατοίκους του νομού. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας, όλες οι υπηρεσίες που βρίσκονται κάτω από τη δική σας αρμοδιότητα να λειτουργούν με αυτόν τον καλό τρόπο της συνεργασίας και της επικοινωνίας που έχετε επιβάλει τα τελευταία χρόνια και όλοι να είμαστε πάντοτε μαζί, ώστε συνεργαζόμενοι με το Δήμο, με τις υπηρεσίες, με τη φροντίδα των βουλευτών μας από την Αθήνα, με το στρατό μας, με τα σώματα ασφαλείας, όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι, γιατί ο νομός μας χρειάζεται μια τέτοια φροντίδα. Δεν έχει περιθώρια για τίποτε διαφορετικό, αλλά να μας βρίσκει όλους ενωμένους σαν μια γροθιά, μου αρέσει και λίγο το σχήμα, αλλά είναι εξηγεί ωραία τα πράγματα, σαν μια γροθιά η οποία δεν θα κάνει κακό, αλλά όμως θα απαιτήσει και αυτό που μας ανήκει, αλλά και συγχρόνως θα το απαιτήσουμε με δυναμισμό, ώστε να το επιτύχουμε. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη ώστε να επιτευχθεί το 17 ένα άλμα για το καλύτερο ήταν η ευχή του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, ο οποίος υπενθύμησε τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών, εξάρροντας όμως το έργο και την προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής υπό την σοφή και στιβαρή καθοδήγηση του αείμνηστου Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη. Ένα παρονομαστή που έχει στόχο επιτέλους να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από κάποιες αγκυλώσεις του χθες και να δούμε όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό, για να γίνει, πρέπει να μπορέσουμε να αμβλύνουμε κάποια ζητήματα που μπορεί να οδηγούν σε μη συνεννόηση, αλλά αυτό, όλα αυτά τα στοιχεία να τα πάρουμε όλοι μαζί και από κοινού να τα συγκλίνουμε σε μια ενιαία βάση, σε ένα ενιαίο παρονομαστή. Τότε λοιπόν θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και αυτό που είχε δει ο Γιώργος Παυλίδης. Δηλαδή να μπορέσουμε όλη η περιφέρεια, ενωμένη σαν μία γροθιά, να μπορέσει να ξεφύγει από όλα αυτά που την κρατούσαν τόσες δεκαετίες πίσω και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Δήμων και του συνόλου της γεωγραφικής αυτής μεγάλης ενότητος, να κάνει
επιτέλους τη διαφορά. Και μπορούμε να την κάνουμε τη διαφορά. Και το ξέρουμε όλοι μας. Και είμαστε εδώ για να το πετύχουμε. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ μια ξεχωριστή χρονιά, πολύ καλύτερη από την προηγούμενη, που όπως σας είπα κυλιδώθηκε και από την απώλεια του αγαπητού μας Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδου. Και εμείς όλοι εδώ έχουμε δώσει ένα όρκο να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε για το καλό του τόπου και όλοι μαζί να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη ελπίδα, μια πιο αισιόδοξη προοπτική στους συμπατριώτες μας για να πάει αυτή η περιοχή μπροστά. Ο Εύρος, συνηθίζω να λέω, είναι ένας τόπος που οι Ευρύτες χαρακτηρίζονται από τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά. Εμείς εδώ στον Εύρο έχουμε ψυχή, καρδιά και νεύρο και μπορούμε πάντα να ανταπεξέλθουμε σε κάθε αντικσοότητα. Η χρονιά αυτή είναι καλύτερη. Εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειές σας πάνω απ' όλα υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και να είναι το 17 όχι μόνο ένα έτος προσδοκιών, αλλά ένα έτος αποτελεσμάτων, ένα έτος που θα μας δώσει όλους τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το άλμα προς το καλύτερο.